όταν εμείς θα σταθούμε μετά. Μην πες αματάκι τον ημό του σκέφτους και μετά θα σας ακούσετε. Όταν εμείς το 2010 από τα έδρα της διοίκησης πήραμε έδρα της αντιπολίτευσης, κοιτώντας τον εαυτό μου στον καθένα, γιατί να είμαι συνεπής, ψήφιζα και τότε, εσείς τα στέλνετε της διοίκησης, τα έργα της απευθείας ανάθεσης. Γιατί θεωρούσα και σαν μέλος της διοίκησης και σαν μέλος της αντιπολίτευσης ότι τα έργα της απευθείας ανάθεσης, πολλά από αυτά, δίνουν λύση. Εσείς αντιθέτως, σήμερα, από τα έργα της διοίκησης, περιέργεια της έργα της αντιπολίτευσης, στουδοκαμιλίζετε και από εκεί που ψηφίζατε τα απευθείας ανάθεσης, τα υλοποιούσατε γιατί ήταν διοίκηση, τώρα ανακαλύψατε ότι τελικά τα έργα της απευθείας ανάθεσης δεν συνάδουν με τις πολιτικές σας πεπιθήσεις. Αυτό για μένα είναι στουδοκαλισμός. Νομίζω ότι ή τότε, όταν είστε μέλος της διοίκησης, ή τώρα που είστε μέλος της αντιπολίτευσης, κοροϊδεύετε το λαό. Αποφασίστε πότε θα συνεπίσετε τα λεγόμενά σας. Τότε ή τώρα. Εγώ έχω συγκεκριμένη άποψη και τα ψήφισα τα απευθεία σαν μέλος της διοίκησης που τα υλοποιούσα και τα ψήφισα σαν μέλος της αντιπολίτευσης. Ποτέ δεν παρέκανα από το δρόμο μου. Και ένα δεύτερο, γιατί σήμερα στη διάρκεια της οικονομικής είπατε ότι εσείς και να πάει γνωρίζετε πολύ καλά από τις γνωματεύσεις των μιμικών. Εγώ είπατε εμένα. Για τη δαπάνη. Όχι, γνωρίζετε όσο αφορά τους νομικούς. Εγώ είμαι για τέταρτη συνεπτή φορά δημοτικό σύμβουλο. Δεν έχω οδηγηθεί ποτέ στον εισαγγελέα. Ποτέ στον εισαγγελέα. Yeah. Ήταν η πρώτη φορά σήμερα που τον υποσχέθηκα για συζήτηση διαλογική με τις φιλοσοφικές και δεν έχω πάει ποτέ κατηγορούμενος για κανένα λόγο. Αυτό για να μην αφήνουμε εντυπώσεις. Όχι, δεν είμαι συνεπή στη διαδρομή μου και σαν μέλος της διοίκησης και σαν μέλος της αντιπολίτευσης. Διορθώνω λοιπόν. Όταν είπα ότι γνωρίζετε περί γνωματεύσεων, είπα ότι έχετε εμπειρία. Εννοούσα ότι έχετε εμπειρία στα δημοτικά πράγματα. Την αποδέχομαι. Και ότι δεν θα σας απαλλάξει ούτε εσάς ούτε εμένα καμία γνωμάτευση δικηγόρου. Αυτό. Δεν εννοούσα ότι πήγατε στα δικαστήρια. Την αποδέχομαι τη διευκρίνηση. Δεν υπήρχε τέτοια αιχμή από μέρος. Κύριε συνάδελφε, ψηφίζετε τώρα. Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ένα λεπτό. Μια απάντηση να μην έρθει. Όταν δεν ψηφίσαμε και η θέση μας ήταν αυτή κατά των κατατμήσεων, τον προϋπολογισμό, εσείς δεσμευθήκατε ότι στην πορεία θα ενοποιήσετε. Η δέσμευσή μας ισχύει. Πότε κάνουμε τροποποίηση προϋπολογισμού με επανάληψη όλων των αυτών. Εδώ αυτό γίνεται, αυτό το πράγμα γίνεται τώρα. Και επειδή αναφέρθηκες, άκουσε λίγο, επειδή αναφέρθηκες στα θέματα, σε αυτά τα δύο έργα. Όχι, δεν αναφέρθηκα σε κανένα ερώτηση. Για τη Μελίκη. Όχι, δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Υπάρχει κατάργηση δύο έργων που αφορούν αποπεράτωση πλατείας Μελίκης 35.000, ανάπλαση πλατεών στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης 42.000 και γίνεται μια ενοποίηση και πάμε στο 78.4. Είμαστε μέσα στο πνεύμα σας δηλαδή και στις επιθυμίες σας. Δεν θέλω να είστε μέσα στο πνεύμα μας. Δεν σημαίνει στο πνεύμα σας να μιλήσετε. Εμείς παρακολουθούμε. Ότι όταν προκύπτει μια ανάγκη και χρήζει απαραίτητη να γίνει με τη διαδικασία τη απευθεία ανάθεση. Συμφωνώ και ψηφίζω και εγώ. Εμεί θα αφήσουμε τον τόπο πίσω για άλλη πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό δεν το κάνουμε φυσικά, ποτέ. Δεν υπήρχε άμεση ανάγκη όμω να κάνουμε 10 διαφορετικά έργα. Και να πω κάτι ακόμα. Ότι... Λέω παράδειγμα τα πεζοδρόμια, υπάρχουν και άλλα πολλά. Η υπηρεσία αφενό προχωρήσεων για να εξοικονομήσει χρόνο και αφετέρου να προβεί στη διαγωνιστική διαδικασία, το λέει και ο συγκεκριτικό, πρόχειρο σε ανοιχτό διαγωνισμό με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη έκπτωση που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων. Κάντε το καλύτερο για το Δήμο και τη Δημότητα.